centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Παψόλου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα Χρήστο, καλή εβδομάδα, καλημέρα και στους ακροατές. Και καλή χρονιά, νομίζω είναι η πρώτη φορά. Καλή χρονιά, σωστά. Και καλή χρονιά. Και καλή χρονιά με υγεία και γρήγορα να ξεμπερδέψουμε από τη μάστιγα αυτή και την πανδημία. Να ξαναμπούμε σε ρυθμούς κανονικούς. Από σήμερα αρχίζουν και τα ραντεβού με την πλατφόρμα για τους εμβολιασμούς για άνω των 85. Θα δούμε πώς θα πάει. Ναι. Από σήμερα όμως ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό πριν πάμε στο εμβληματικό έργο με το οποίο ξεκινάτε ουσιαστικά την χρονιά στο Άργος, που δεν είναι άλλο από τον βιολογικό, αλλά αμέσως μετά θα μιλήσουμε και για ένα πολύ πολύ μεγάλο έργο επίσης που μας αφορά όλους, όπως δείχνουν τα πράγματα, και το φυσικό αέριο μπαίνει στην τελική του πραγματικά ευθεία. Πριν από όλα αυτά όμως, Δήμαρχε, σήμερα είναι μια μέρα που ξαναγυρνάνε δημοτικά νηπιαγωγεία και παιδική σταθμή, βρεφονηπιακή σταθμή, ξανά στα σχολεία τους. Ξεκινάνε βέβαια στο Δήμο, μετά από πολλή σκέψη επιλέξαμε ότι αυτή τη βδομάδα δεν θα ανοίξουν οι παιδικοί και ο βρεφονηπιακός. Έχετε βγάλει και ανακοίνωση, ναι. Ο βρεφικός. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή την εβδομάδα το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων. Γιατί δυστυχώς η εμπειρία και η πράξη έδειξε ότι αυτό το απότομο άνοιγμα, επειδή έχει πολύ μεγάλη κινητικότητα στην μεταφορά των παιδιών, δυστυχώς τα αποτελέσματα αμέσως μετά είναι πολύ δυσάρεστα στο κομμάτι της πανδημίας, και είπαμε ότι τουλάχιστον από μία εβδομάδα δεν νομίζουμε ότι θα δημιουργηθεί κάποιο μεγάλο πρόβλημα, γιατί πάνω απ' όλα αυτό που πρέπει να διασφαλίζουμε όλοι είναι η δημόσια υγεία και ασφάλεια των δημοτών, μικρών και μεγάλων. Τώρα να πούμε ότι για τους παιδικούς αποφασίζετε εσείς άνοιγμα κλείσιμο, για τα δημοτικά δεν μπορείτε να αποφασίσετε. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Μόνο σε περιπτώσεις καιρικών συνθήκων και ειδικών συνθήκων. Νομίζω είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Η ηλικία ενός βρέφους ή ενός παιδιού που πηγαίνει στον παιδικό με το παιδί που πηγαίνει στο δημοτικό. Ήδη έχουν μοιραστεί όλες οι μάσκες κανονικά που έχουν σταλεί από την ΚΕΔΕ για τα παιδιά. Βέβαια εδώ να πούμε και ένα σχόλιο. Περιμέναμε πραγματικά, εντάξει, μετά το πρώτο πατατράκ του μεγάλου μεγέθους. Έναν υπουργό έφαγαν αυτές, έφαγαν έναν υπουργό αυτές οι μάσκες. Έναν υπουργό τον έφαγαν. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έφτιαξε αυτό. Τέλος πάντων, ούτε νομίζω είναι της παρούσης να το σχολιάσουμε. Αλλά πίστευα ότι τουλάχιστον αυτές οι μάσκες θα ήταν, μια και απευθυνόταν σε μικρά παιδιά, θα ήταν λίγο πιο χαρούμενες. Είναι όλες μαύρες και άραχνες. Είναι όλες μαύρες και μοβ, δηλαδή. Δεν ξέρω. Ό,τι πιο πένθυμο μπορεί να ακριβώς υπάρξει είναι ποιος είναι αυτός ο οποίος σκέφτηκε ή ήταν εντελώς τυχαία, δεν μπορώ να φανταστώ. Βάλε κανένα λουλουδάκι, τυχαία. Βάλε κανένα χρώμα χαρούμενο, βάλε κανένα πράσινο. Απευθύνεσαι σε παιδάκια τα οποία μετά από εγκλεισμό τόσο μεγάλου διαστήματος θέλουν και αυτά πραγματικά να πάνε με σχολείο, να πάνε με καλή διάθεση. Τουλάχιστον αυτό όμως κάθε άλλο παρά καλή διάθεση δημιουργεί. Είναι ό,τι τόπι μας περίσσεψε μάλλον. Μοβ και μαύρο, έτσι. Μοβ. Όλες οι μάσκες είναι μοβ και μαύρο, όλες. Δεν ξέρω, τουλάχιστον αυτές που πήραμε εμείς είναι έτσι. Δεν ξέρω, μακάρι να ήμασταν οι άτυχοι εμείς και ας μένουμε εκεί. Λοιπόν, εντάξει, το μαύρο πάει και με όλα. Κόβει και κιλά. Δεν νομίζω ότι έχουν, Χρήστο μου, τέτοιο θέμα τα παιδάκια του δημοτικού. Λοιπόν. Να λοιπόν, που αυτή τη φορά μπορεί να είναι κανονικό μέγεθος για παιδιά οι μάσκες, είναι όμως για το Δήμο του Άργους, δεν ξέρω πραγματικά αν αυτό είναι γενικό φαινόμενο, είναι όλες όμως μαύρες και μοβ, τα πένθυμα, τα χρώματα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στα θέματα για τα οποία επίσης έχουμε, έτσι να πούμε, ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Υπογράφηκε η σύμβαση πραγματικά ενός εμβληματικού έργου που δεν είναι άλλο από τον βιολογικό του Άργους. Και με
αυτό το έργο ουσιαστικά λύνεται για πάρα πολλές δεκαετίες από εδώ και πέρα το πρόβλημα, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα του Άργους. Δεν λύνεται μόνο το πρόβλημα του Άργους, αλλά λύνεται γενικότερα, γιατί να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Ναι, μεν ξεκίνησε ο σχεδιασμός με αυτό το εμβληματικό έργο, όπως πολύ σωστά είπες, αλλά στη συνέχεια υπάρχει και η υλοποίηση του γενικότερου σχεδιασμού διαχείρισης των αποβλήτων όλου του Δήμου, δηλαδή και των υπολείπων οικισμών. Αυτό αφορούσε ένα έργο το οποίο εντάχθηκε στο περιφερειακό πρόγραμμα, στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, με έναν προϋπολογισμό 5.200.000 περίπου. 185. Και ακολουθεί η πρόταση η οποία θα υποβληθεί στο Αντώνη Τρίτσης, που είναι σχεδόν έτοιμη. Εκτιμώ δηλαδή ότι το επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, δηλαδή μέχρι τέλη του Γενάρη, θα υποβληθεί και στο Αντώνη Τρίτσης η άλλη πρόταση με έναν προϋπολογισμό 6.200 περίπου, που αφορά τους κόμπακτ βιολογικούς καθαρισμούς, στους οποίους θα καταλήγουν εννοείται και τα συνοδά έργα, αγωγούς, υποέργο της ΔΕΗ για να πάει ρεύμα για τη λειτουργία αυτών των compact βιολογικών καθαρισμών, όπου θα διαχειρίζονται και θα επεξεργάζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, απλά σε μικρογραφία, αυτών των compact βιολογικών σε σχέση με το Άργος, τα λίματα όλων των υπόλοιπων οικισμών. Βογατσικό, Γέρμα, Κοσταράζη, Λακώματα, Βοτάνη. Ναι, απλά έτσι φαίνεται τα σημεία στα οποία θα είναι compact βιολογική. Ναι. Δηλαδή στο Κοσταράζη, ας πούμε, θα πηγαίνουν και τα λίματα της Μιλίτσας. Της Μιλίτσας, λογικό. Αυτή η επιλογή ήταν καθαρά σε σχέση με την μορφολογία που έχει η περιοχή, για να μην έχουμε πολλά αντιλιοστάσια, για να μην έχουμε μεγάλα κόστη. Εδώ βέβαια να πούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της κατανάλωσης της ενέργειας που απαιτείται για να λειτουργούν αυτοί οι βιολογικοί και τα αντιλιοστάσια θα καλύπτεται από το φωτοβολταϊκό πάρκο, το οποίο ήδη έχει ενταχθεί και είναι σε φάση διαγωνισμού, και αυτό στο Φιλόδημο, στο Φιλόδημο 2, όπως επίσης και με το επίσης εμβληματικό και μεγαλόπνο έργο της ενεργειακής κοινότητας του Δήμου, που δεν είναι άλλο από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον υδροστρόβιλο τύπου Κάπλαν, ο οποίος θα μπει στο ποτάμι. Έτσι λοιπόν έχουμε καθαρά περιβαλλοντικές δράσεις, διαχείριση λιμάτων, αλλά η ενέργεια που απαιτείται για αυτή τη διαχείριση θα καλύπτεται ήδη από ΑΠΕ, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα, τι περιλαμβάνει, να πούμε 2-3 πράγματα, γιατί όπως βλέπουμε στο σχέδιο, αυτό που υπογράψατε, τι περιλαμβάνει αυτό το έργο. Θα κατασκευαστεί μια νέα εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων δυναμικότητας 9.950 ισοδύναμων κατοίκων. Ναι, και είναι και ο αγωγός μεταφοράς από το παλιό αντλιοστάσιο, στο οποίο φτάνουν τα λίματα της πόλης με φυσική ροή. Ναι. Και στην ουσία η υψομετρική διαφορά του κεντρικού αντλιοστασίου με το πρώτο φρεάτιο του βιολογικού είναι πολύ μικρή, είναι 1 μέτρο. Απλά δεν υπήρχε δυνατότητα αυτό το 1 μέτρο να καλυφθεί διαφορετικά. Θα έπρεπε να γίνει όλο το γήπεδο, όπως λέμε, εγκατάσταση του βιολογικού μείον 2 μέτρα. Θα έπρεπε να το κάνουμε πόλιο, κάτι το οποίο δεν είχε νόημα, γιατί ανεβάζει πάρα πολύ τα κόστη. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει θα χρησιμοποιηθεί το παλιό αντλιοστάσιο για να προωθεί τα λίματα από εκεί που φτάνουν με φυσική ροή προς τον βιολογικό καθαρισμό, το οποίο δεν έχει μεγάλες απώλειες, άρα δεν απαιτεί μεγάλα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας για να αντλούν τα λίματα προς τα εκεί, άρα έχει πολύ μικρότερο κόστος. Θα κατασκευαστεί επίσης και ο νέος καταθλιπτικός αγωγός. Ο αγωγός είναι αυτός ο αγωγός ο οποίος θα ενώνει το 2,7 χιλιόμετρα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και θα κατασκευαστεί και ο νέος αγωγός διάθεση των επεξεργασμένων λιμάτων στο ποταμό Αλιάκμονα. Ναι, που στην ουσία δεν είναι λίμα, είναι πεντακάθαρο νερό. Εδώ αν λοιπόν, γιατί δηλαδή μπορεί να πει κάποιος, μα τη σωλήνα στο ποτάμι, τι θα γίνει εδώ. Μα ούτως ή άλλως η διαδικασία από όλους τους βιολογικούς είναι αυτή. Το επεξεργασμένο λίμα
έτσι, μετά την απολύμανσή του διοχετεύεται. Δηλαδή ουσιαστικά καθαρό νερό. Αποδέκτη. Δηλαδή καθαρό νερό ουσιαστικά. Καθαρό νερό, το οποίο βέβαια εκεί είχε γίνει μια σκέψη, αλλά δεν είχαμε το χρόνο, το νερό αυτό να χρησιμοποιείται για άρδευση. Ναι. Απλά δεν υπήρχε δυνατότητα τότε να προλάβουμε να ετοιμάσουμε τις μελέτες και για αυτές, και έμεινε και υποβλήθηκε τελικά ως έργο μόνο η κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού, ο οποίος ήταν με τη μέθοδο της μελέτης κατασκευής. Τώρα, από εδώ και πέρα χρονικά, αν μπορείτε να μας προσδιορίσετε πώς πάνε τα βήματα. Χρονικά έχουμε υπογράψει σύμβαση στις 30 του μηνός, ναι. 30 Δεκεμβρίου, οριακά. Και όπως γράφουμε και στο δελτίο τύπου, μετά από παλινοδίες 502 και για λόγους που μόνο ο Δήμος Άργους Οριστικού δεν ευθύνονταν, εμείς όμως κοιτάμε μπροστά και λέμε τέλος καλό, όλα καλά, έτσι, γιατί δεν είναι δυνατόν από τη μια να λέμε αμάν θέλουμε, ναι, το γράφετε εδώ πέρα σε προσωπικάδες πέτρες, λέγει γίνεις να πεταχθεί και από την άλλη να στυλώνουμε τα πόδια με άλλες θεωρίες, έτσι. Έγινε πολύ μεγάλος αγώνας γι' αυτό. Και τουλάχιστον, ναι, αλλά με εδώ το... έχετε ένα καρφί στο δελτίο που έχετε βγάλει. Λέτε ότι ένα αναγκαίο έργο που πέρασε από συμπληγάδες πέτρες και κινδύνευσε να πενταχτεί με επαιτειότητα τρίτων, για την οποία ο Δήμος Άργους Οριστικού ουδέποτε μέχρι σήμερα έλευε επαρκείς εξηγήσεις. Αν θέλετε να πείτε κάτι δεν παραπάνω. Δεν είναι απλά καρφί, τσιμεντόκαρφο είναι. Ναι. Έτσι, και είναι τσιμεντόκαρφο και έχει συγκεκριμένους αποδέκτες, οι οποίοι οι ίδιοι το ξέρουν. Και καλό θα κάνουν να φροντίσουν να μην ξανακρατάνε τέτοια στάση για οποιονδήποτε, δεν κοιτάω μόνο τα έργα του Δήμου Άργους Οριστικού, έτσι, για έργα μεγαλόπνα, τα οποία όμως έχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και δεν είναι δυνατόν όταν κρίνεται, γιατί η υπόθεση αυτή πέρασε 2 χρόνια, πήγε σε διοικητικά δικαστήρια. Όταν αποφασίζει το διοικητικό δικαστήριο, δεν είναι δυνατόν ένας υπάλληλος να είναι πιο πάνω από την απόφαση του δικαστήριου. Αυτό λέω. Άρα λοιπόν, εμείς ξαναλέω, κοιτάμε μπροστά και πάμε να εκτελέσουμε το έργο. Δεν μένουμε σε αυτά. Πονάν βέβαια, γιατί πήγαμε με την ψυχή στο στόμα και υπογράψαμε τελευταία μέρα της προθεσμίας στις 30 Δεκεμβρίου. Δεν πειράζει όμως. Αλλά να κάνουμε λίγο την αυτοκριτική μας, να κοιτιόμαστε στον καθρέφτη και να λέμε τελικά στη θέση αυτή που βρισκόμαστε, που υπηρετούμε στην ουσία το δημόσιο συμφέρον, αν τελικά το κάνουμε όπως πρέπει ή όχι. Το πάθη μας γίνει μάθημα. Λοιπόν, άρα λοιπόν χρονικά συνεχίζουμε, υπογράψαμε χρονικά τη σύμβαση. Το χρονοδιάγραμμα είναι ότι μέχρι τέλη Φλεβάρι, αν κρατήσει ο καιρός, ξεκινάνε εργασίες. Ξεκινάνε εργασίες τέλη Φλεβάρι. Ναι. Αυτό λοιπόν, και αν ξεκινήσουν λογικά θα τελειώσουν. Τέλη Φλεβάρι ξεκινούν οι εργασίες. Και το άλλο το έργο του Αντώνης Τρίτης, η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι μέχρι 31 Μαρτίου. Σας είπα ότι μέχρι εκτιμώ τέλη Γενάρη. Το έχετε σχεδόν έτοιμο, όπως είπατε. Θα μπει και αυτό. Θα μπει και αυτό. Πολύ ωραία. Θα πάρει και αυτό το δρόμο του, εκτιμώντας ότι θα υπάρξει ένταξη του έργου και απευθείας μετά οι διαδικασίες δημοπράτησής του. Δηλαδή, εκτιμώ ότι και αυτά μέχρι εντός του 21 θα έχουν ξεκινήσει. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα το τι άλλο θα συμβεί και μας αφορά όλους, όχι μόνο το Άργος. Μας αφορά όλους και στην Καστοριά και στο Μανιάκι. Δεν είναι τίποτα άλλο από τον αγωγό του φυσικού αερίου. Ποια είναι η εξέλιξη, παιδιά, τα δίκτυα. Τα δίκτυα, συγγνώμη, τα δίκτυα, ναι. Το σκάψιμο που λέμε με πολύ απλά λόγια. Ναι. Γιατί φαίνεται ότι από τα πρώτα πράγματα που θα δούμε φέτος είναι το σκάψιμο για το αέριο. Από ό,τι διαφαίνεται, γιατί εντός του Ιανουαρίου, αυτός είναι ο προγραμματισμός της ΔΕΒΑ. Ναι. Βγαίνει ο διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός. Για Καστοριά, Άρχος, Μανιάκι και Γρεβενά. Και Γρεβενά, ναι. Ναι, για τους λεγόμενους μη ενεργειακούς δήμους είναι αυτό που το φωνάξαμε από την αρχή, ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται όλη η Δυτική Μακεδονία με τον ίδιο τρόπο, και τελικά από ό,τι βλέπουμε έχουμε αυτή την ευχάριστη... Να προχωρήσουμε ίδιση. Κάπου πρώτη, τέλος πάντων. Δεν είναι το να... δεν είναι θέμα εγωιστικό. Ή να προηγηθούμε από κάποιους. Να πάμε πρώτη ή δεύτερη. Ήταν αντικειμενικό το πρόβλημα και ήταν αντικειμενική αδικία αν θα πηγαίναμε όλοι μαζί.
Οπότε, άρα θεωρητικά δεν υπάρχει εμπλοκή και εκεί, γιατί εδώ να λέμε και την αλήθεια, είδα ένα δελτίο τύπου της ΔΕΔΑ, ναι, όπου υπήρχαν κάποιες ενστάσεις στο διαγωνισμό που έγινε σε κάποια άλλη περιφέρεια, δεν θυμάμαι πια. Υπήρχαν κάποιες ενστάσεις, αλλά και εκεί ευελπιστούν ότι θα ξεπεραστεί το πρόβλημα άμεσα και εντός του 21 θα υπάρχει ανάδοχος, οπότε εντός θα μπορέσουν να αρχίσει το σκάψιμο. Οι διαδικασίες, ναι. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι μέχρι το τέλος αυτού του μήνα θα βγει ο διαγωνισμός για το σκάψιμο των δικτύων του φυσικού αερίου για Καστοριά, ναι, ναι, Άργος, Μανιάκη και Γρεβενά. Γρεβενά. Ναι, ναι. Θα είναι τουλάχιστον μια... με βάση το πρόγραμμα της ΔΕΔΑ, έτσι, αυτό είναι γνωστό σε όλους ότι δεν το κανονίζουμε εμείς, αλλά και εγώ σας μεταφέρω την πληροφόρηση, ωραία, που έχω από τη ΔΕΔΑ. Διευκρινίστε μας μόνο, ότι... ένας θα πάρει το έργο για όλες τις περιοχές? Δεν ξέρω αν θα είναι ένα έργο με χωριστά υποέργα, δεν το ξέρω, δεν ξέρω τέτοιες λεπτομέρειες. Θεωρώ ότι στην πορεία θα το μάθουμε και αυτό. Και να πούμε ότι το έργο αυτό χρηματοδοτείται, έχει ενταχθεί δηλαδή στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Με περίπου 10 εκατομμύρια κοντά. Πολύ ορθά ο Περιφερειάρχης και το επιτελείο του φρόντισαν στην αναμόρφωση του προγράμματος να το βάλουν ως επιλέξιμη δαπάνη. Κινήθηκαν οι διαδικασίες, έτσι, με πρόταση της ΔΕΔΑ εκεί υπήρχε η ένταξη, άρα από τη στιγμή που είναι έτοιμη και η διακήρυξη προχωράει η ΔΕΔΑ σε διαγωνισμό. Και αμέσως μετά στην υλοποίηση του έργου, το οποίο πιστεύετε πόσο θα κρατήσει, δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία πόσο... Η διαδικασία είναι, δεν μην φανταστείτε, δεν είναι δύσκολο έργο, γιατί ναι, δεν σκάβουν βαθιά, σκάβουν κυρίως τα πεζοδρόμια. Ναι. Η αγωγή. Α, πεζοδρόμια θα σκαφτούν, έτσι. Ναι, ναι. Αυτή είναι η γενικότερη φιλοσοφία, τουλάχιστον για το δευτερεύον δίκτυο, στο οποίο γίνεται η διανομή του αερίου στους καταναλωτές, είτε μάλιστα για βιομηχανική και βιοτεχνική χρήση, είτε για οικιακή. Είναι από πολυεθυλένιο, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, έτσι, δεν είναι κάποιο δύσκολο στην κατασκευή υδραυλικό έργο, απλά έχει τις ιδιαιτερότητες του. Μάλιστα. Και άρα δηλαδή δεν... Και δεν ξέρω αν επηρεάζει κάτι πιο το οποίο πρέπει να μας τρομάζει, να το πω δεν έτσι. Ξέρω ποιο αν όλα πάνε καλά, ναι, και υπάρχουν εργολάβοι οι οποίοι έχουν εμπειρία, που φαντάζομαι στη διακήρυξη θα υπάρχει ως όρος ότι θα πρέπει να έχουν κάνει αντίστοιχα έργα, αυτά είναι βέβαια θέματα της ΔΕΔΑ, ξαναλέω, πιστεύω ότι και ευελπιστώ μέχρι τέλη του 21, αρχές του 22 να έχουμε τελειώσει, άρα και ο σχεδιασμός ο αρχικός ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε χρήση, μια και ο αγωγός, ο κεντρικός του ΤΑΠ είναι ήδη σε λειτουργία και είναι γεμάτος με αέριο. Ναι, ναι, είναι λειτουργικός βέβαια. Λοιπόν, να μπορέσουμε το 22 να έχουμε αέριο ή να κάποιοι το 22 αέριο, να έχουμε αέριο. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι πολύ ρομαντικό αυτό, αλλά έτσι έχω μάθει να είμαι ρομαντικός, αλλά να τρέχω για να υλοποιούμε με συλλογικές αποφάσεις τα όνειρα και τα οράματά μας. Το είχε πει στην εκπομπή μας ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ ότι κάποιοι το 2022 θα ζεσταίνονται με αέριο. Για να είναι εφικτό, είναι εφικτό και απόλυτα ρεαλιστικό. Έτσι, για να... Δεν ξέρω μόνο, επειδή Άργος Μανιάκη είναι πιο επίπεδες περιοχές, δεν ξέρω η Καστοριά αν θα είναι πιο δύσκολη με τα πεζοδρόμια που θα σκαφτούν. Και εντάξει, μια ερώτηση. Σαν δυσκολία σίγουρα έχει περισσότερο. Βέβαια δεν ξέρω αυτά πώς θα προκριθεί η πορεία του έργου. Αυτό νομίζω είναι θέμα της ΔΕΔΑ. Η αποκατάσταση των πεζοδρομίων θα βαρύνει την εταιρεία, το έργο ή τους δήμους μετά? Προφανώς. Α, μάλιστα. Είναι όταν γίνεται ένα έργο υδραυλικό, έχει μέσα και το κομμάτι της αποκατάστασης. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά. Λέω πρακτήσουμε... καταρχήν, δεν έχω δει λεπτομέρειες, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Ωραία. Εικάζω ότι έτσι θα έτσι είναι, θα γιατί είναι. Έτσι έχει γίνει περίπου στο 80% των υπολείπων πόλεων στο οποίο έγινε. Όχι, το λέω μήπως ξαφνικά μας πούν φτιάξτε τώρα Δήμη τα πεζοδρόμια. Αυτό λέω. Δεν νομίζω. Ωραία. Θα τις δούμε όμως αυτές τις λεπτομέρειες, Χρήστο. Πολύ, πολύ σύντομα. Έχουν και πολύ πληροφόρηση και οι πολίτες. Μια χρηστική πληροφορία να μας δώσετε, γιατί μας ρωτούν οι δημότες του Άργους. Όσοι χρωστάνε νερό μπορούν να πληρώσουν τις 120 δόσεις στον Δήμο και όχι στην τράπεζα? Μπορεί να γίνει αυτό? Δεν ξέρω αν ακόμη έχει ψηφιστεί η διαδικασία των 120 δόσεων στο Δήμο. Στο Δήμο από ό,τι ξέρω ακόμη δεν ισχύει. Δεν ισχύει ακόμη. Ισχύουν ακόμη οι 12.
είναι ένα πάγιο αίτημα της ΚΕΔΕ, να μην πω ψέματα, θέλω να το δω. Από ό,τι ξέρω ακόμη δεν έχει ψηφιστεί. Άρα δεν ξέρω αν γίνεται μέσω τράπεζας, ναι. Στο Δήμο αυτό που ισχύει είναι η 12 αυτή τη στιγμή. Έχει γίνει αίτημα ό,τι ισχύει στον δημόσιο υπόλοιπο τομέα να ισχύσει και στους Δήμους, αλλά από ό,τι ξέρω δεν έχει γίνει ακόμη. Και η Σοφία μας ρωτάει, βέβαια είστε Δήμαρχος Σάρκους, με τη Μεσοποταμία τι θα γίνει, λέει, μόνο τα χωράφια μας δώσαμε. Δώσαμε και χωράφια, αλλά πήραμε και μια αποζημίωση λογικά. Αλλά για Μεσοποταμία... δεν το ξέρω αυτό. Απλά η αίσθησή μου είναι αυτό που έλεγα... Θα είναι εύκολο να πάει και προς τα εκεί. Δεν νομίζω ότι μια εταιρεία ξεκινάει να κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση και να μείνει στατικά μόνο σε αυτούς τους οικισμούς. Σαφώς και η προοπτική είναι να θέλουμε επιπλέον πελάτες. Για να θέλουμε επιπλέον πελάτες και να πουλήσουμε αέριο πρέπει να κάνουμε δίκτυα. Άρα νομίζω ότι σε κάποια επόμενη φάση θα γίνει ανάπτυξη δικτύων σιγά και σιγά. Και στη Μεσοποταμία που είναι μια πολύ πολύ μεγάλη περιοχή. Δεν είναι μόνο η Μεσοποταμία, είναι και τα υπόλοιπα παραλίμνια χωριά από την άλλη πλευρά. Ναι, είναι τα υπόλοιπα χωριά από την άλλη πλευρά, Αμπελόκηποι, Μιλίτσα, Κουσταράζη, γιατί θυμάστε και το έχουμε πει, γι' αυτό ήταν και ο ουσιαστικός λόγος που άλλαξε και ο σχεδιασμός για την όδευση του αγωγού μέσης πίεσης, ναι, που είναι ο αγωγός μεταφοράς, αντί να πάει από το Μανιάκι από πίσω και να πάει στο Άργος, είπαμε ότι πηγαίνει από το Μανιάκι, από εκεί Νέα Ζούζουλη, στο 4, κατεβαίνει κάτω για να περάσει και από Δυσπηλιό και να πάει προς Άργος, με προοπτική να υπάρχει επέκταση δικτύου και προς τα υπόλοιπα χωριά, προς Αμπελόκηπους, Μαυροχώρη, Μιλίτσα κλπ. Λοιπόν, με καλά πράγματα ξεκίναμε τη χρονιά. Δήμαρχε, μακάρι να έχουμε να λέμε μόνο έχουμε καλά. Έχουμε και άλλα καλά στην πορεία, αλλά δεν κάνει να τα λέμε όλα μαζί. Ναι, ναι, υπάρχει ένα πολύ καλό, αλλά δεν θα το πω σήμερα. Δεν είναι μόνο ένα, είναι αρκετά, αλλά δεν πειράζει. Ένα τουλάχιστον έχω υπόψη, αλλά θα το πούμε σε επόμενη εκπομπή. Μήπως ξέρετε εσείς τίποτα και δεν το ξέρω εγώ. Όχι, λογικά θα το ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Λέω, μήπως είναι και τίποτα που το ξέρετε και δεν το ξέρω, ξέρω εγώ. Για κάτι μοναδικό στο όνομα, ας πω μόνο αυτό. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και καλή χρονιά. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.